Κύριε Σπίτση, πείτε δύο μέρες τώρα. Δείτε επώνυμα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κακή τώρα η βελγική δικαιοσύνη, κύριε Σπίτση? Όχι. Είναι κακή τώρα η βελγική δικαιοσύνη? Έχει φτάσει στη δικαιοσύνη. Γιατί κάποτε θυμάμαι να λέγατε ότι ζηλεύατε τη βελγική δικαιοσύνη. Ερωτώ εγώ σήμερα. Εξακολουθείτε να ζηλεύετε τη βελγική δικαιοσύνη? Τώρα είναι κακή η βελγική δικαιοσύνη. Που έδειξε ότι δηλαδή κρατάει δικαιοσύνη παντού, εκτός από την αυλή μας. Μα γιατί δεν το λέτε αυτό? Λοιπόν, διαψεύδεστε. Λέω λοιπόν, ότι κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ή θα τους κατονομάσετε ή λέτε ψέματα και σκουπαντίες. Ο κύριος Τσίπρας. Ή θα τους κατονομάσετε. Βγήκε χτες. Κύριε Παυλόπουλε, που διακόπτω. Ο κύριος Τσίπρας βγήκε χτες. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Και μίλησε για την ανάγκη προστασία του κλίματος. Η βελγική δικαιοσύνη. Κάτσε να μα πει, μπορεί να μα πει. Όχι, η δικαιοσύνη δεν έχει πάει στη δικαιοσύνη. Είμαστε διευρύνει. Κύριε Μάτζο, πείτε. Τρία χρόνια. Ποια είναι η σκοπιμότητα, πείτε. Ναι, έλατε. Μα συγγνώμη. Ποια είναι η σκοπιμότητα? Από όλα όσα σα περιγράφω, είναι πραγματικά πασίδηλο και προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλησε να εργαλειοποιήσει αυτή την υπόθεση για να δείξει ότι δήθεν υπάρχει μια επίθεση εναντίον του σε χρόνο ύποπτο που είναι οι εκλογές. Από το Πασόκ. Επειδή υπάρχει ένας ευρωβουλευτής δικός του εμπλεκόμενος. Ο ΣΥΠΟΣ ήταν η κυρία αυτή. Εμείς δεν το λέμε. Κύριε Σπίτση, πείτε δύο μέρες τώρα. Δείτε επώνυμα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ. Δείτε τι γράφονται. Τι έχει διαρρεύσει από τις Βρυξέλλες σε σχέση με την υπόθεση της τη συγκεκριμένη γυναίκα. Πείτε και ντραπείτε. Όχι, κύριε Σπίτση, σας ευχαριστώ πολύ για τον χαρακτηρισμό. Δεν σας τον επιστρέφω. Δεν σας τον επιστρέφω. Δεν σας τον επιστρέφω γιατί έχω πολιτισμό. Έχω πολιτικό πολιτισμό. Προκειμένου, κύριε Σπίτση, σας διαλέγω.